Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να πω από την αρχή ότι το θέμα, επειδή απευθυνόμαστε με αυτή την εκδήλωση σε έναν κόσμο που βρίσκεται στο μέτωπο και στο κίνημα ενάντια στα ναρκωτικά, το θέμα φυσικά δεν αφορά μόνο αυτό τον κόσμο. Για μας το μέτωπο κατά των ναρκωτικών είναι κρίσιμο και διαπερνά το σύνολο της πολιτικής, της ιδεολογικής και της οργανωτικής δουλειάς που κάνουμε σαν κόμμα. Όμως έχει μια αξία, ειδικά όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που δουλεύει είτε στα προγράμματα, είτε σε φορείς που οργανώνουν την πάλη του λαού μας ενάντια στα ναρκωτικά, να είναι από πρώτο χέρι ενημερωμένο για τις θέσεις που έχει το ΚΚΕ, όπως εξελίσσονται αυτές οι θέσεις με βάση και την πολιτική που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν σαν κόμμα επιλέξαμε να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία, συνεχίζοντας τη συζήτηση για το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης, εκτιμώντας ότι κλιμακώνονται αρνητικές εξελίξεις με βάση την πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό το θέμα βρίσκει στρωμένο έδαφος από την προηγούμενη, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει στέρεα πατήματα, έχει καλλιεργήσει μια ευρύτερη συνένεση για να κλιμακωθεί ακόμα παραπέρα η ανοχή και ο συμβασμός με τα ναρκωτικά. Ξέρουμε ότι η αντιλαϊκή πολιτική, η πολιτική που υπερασπίζεται στη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου, απαιτεί και αυταρχισμό και ένταση δηλαδή της καταστολής, αλλά και ενσωμάτωση τμήματων του λαού μας σε αυτή τη στρατηγική που υλοποιείται, τη στρατηγική του κεφαλαίου. Πολλές φορές έχουμε δει το ψάρι να βαφτίζεται κρέας. Το πρόβλημα, όπως η διάδοση των ναρκωτικών, παρουσιάζεται σαν φυσικό φαινόμενο και η αποδοχή του ή ο συμβιβασμός με αυτό ως αναγκαστική λύση. Ο συμβιβασμός με τα ναρκωτικά, η διάδοσή τους, κυρίως στην νεολαία, είναι όμως για μας κοινωνική καταστολή. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και σαν έκφραση του κυβερνητικού αυταρχισμού ήρθε και η σχετικά πρόσφατη παρέμβαση στο ΚΕΘΕΑ. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της Νέας Δημοκρατίας για το διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, σαν κόμμα σταθήκαμε αντίθετοι. Σταθήκαμε αντίθετοι γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης για το διορισμό μελών του ΔΟΥΣΟΥ, μια παρέμβαση που στοχεύει στο χτύπημα της ίδιας της φιλοσοφίας αυτού που πρεσβεύει το ΚΕΘΕΑ, δηλαδή στη φιλοσοφία της στεγνής θεραπείας. Λέμε καθαρά ότι αυτός ο διορισμός έχει άμεση παρέμβαση, θα έχει άμεση παρέμβαση στο χαρακτήρα και στη λειτουργία του, με στόχο να ασκεί την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, όπως έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια με τον ΟΚΑΝΑ. Η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, η πολιτική που διαδοχικά έχουν ακολουθήσει στη χώρα μας οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κοινό παρανομαστεί τη διαχείριση του προβλήματος, την αποστέωσή του από κάθε κοινωνική αιτία, την ιατρικοποίησή του και την αναζήτηση διαχειριστικών λύσεων που δεν απαντάν ούτε στις αιτίες του φαινομένου, αλλά ούτε και στις ανάγκες των ίδιων των χρηστών, που για αυτούς υποκριτικά θεωρούμε ότι κόπτονται, ούτε και στη διαχείριση της βλάβης, την τόσο διαφημισμένη αυτή πολιτική που προκαλεί η εξάρτηση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοξικοεξάρτηση, μέσα από 8 διαφορετικά στρατηγικά σχέδια που έχει αλλάξει από τη συνθήκη του Μάστριχ μέχρι σήμερα, προσδιορίζει την τοξικομανία σαν ιατρικό κυρίως πρόβλημα. Γι' αυτό προτάσει και ως μοντέλο θεραπείας τα υποκατάστατα ηρωίνης, όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη. Μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση ετοιμάζεται να το πάει ένα βήμα παρακάτω με τα προγράμματα Take Home της Ναλοξόλης, δηλαδή την εκπαίδευση του εξαρτημένου
ή της οικογένειάς του να παίρνει στο σπίτι μόνος του το υποκατάστατο. Έτσι ακόμα και τα προγράμματα αυτά της συντήρησης πλέον γίνονται σιγά σιγά ατομική υπόθεση του κάθε χρήστη και αποσπάται κάθε επαφή με τις δομές θεραπείας. Η ίδια η εξάρτηση εδραιώνεται ακόμα περισσότερο σαν ατομική υπόθεση και αποσιωπούνται τόσο τα κοινωνικά αίτια όσο και η ανάγκη της κοινωνικής κινητοποίησης για την επίλυση του προβλήματος. Η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά είναι φανερό ότι προσπαθεί να συγκαλύψει την πραγματική αιτία του φαινομένου, που είναι βασικά οι κοινωνικές οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίζεται. Συντηρεί το φαινόμενο της τοξικομανίας αφού το αποσυνδέει από τις αιτίες που το γεννούν και το αναπαράγουν. Η εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες είναι κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο συνδράμουν πολλοί παράγοντες: η οικογένεια, η κοινωνία, η κουλτούρα, η οικονομική κατάσταση, το πολιτιστικό περιβάλλον, παράγοντες που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ατόμου. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο είναι πολυπαραγωγικό, που έχει τις ρίζες του ως προς τον τρόπο εμφάνισης και διάδοσής του στα αδιέξοδα που γεννά αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, στον άνθρωπο. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις το χαρακτήρα της εξάρτησης είναι η αναγκαία συνθήκη για να την αντιμετωπίσεις. Προσεγγίζοντας την εξάρτηση με μια λογική, με μια τάση ιατρικοποίησης, την αντιμετωπίζεις κυρίως φαρμακολογικά, όπως σήμερα με τα υποκατάστατα ηρωίνης. Προσεγγίζοντας την εξάρτηση ως ένα δυναμικό και σε διαρκή εξέλιξη φαινόμενο, γιατί δεν είναι στατικό και αμετάβλητο το προφίλ του χρήστη, μπορείς να την αντιμετωπίσεις μέσα από τη στεγνή, τη θεραπευτική προσέγγιση. Εμείς στηρίζουμε, και δεν είναι καινούριο, την ενίσχυση της στεγνής θεραπείας. Κυρίως για αυτό που στοχεύει σαν θεραπευτική φιλοσοφία, την αλλαγή δηλαδή του ανθρώπου. Με αυτή την αφετηρία στηρίζουμε τόσα χρόνια την ίδια τη φιλοσοφία που πρεσβεύει το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω, το Αργό στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η Μονάδα Διάπλου στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας, αλλά και τα στεγνά προγράμματα που λειτουργεί ο ΚΑΝΑ. Θέλουμε να σταθούμε σε ορισμένα ζητήματα που τα θεωρούμε πολύ σοβαρά και τα οποία φανερώνουν και τη στρατηγική σύμπλευση όλων των άλλων κομμάτων και στο ζήτημα των ναρκωτικών. Θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για το χτύπημα του ΚΕΘΕΑ και της φιλοσοφίας του ως στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα, όταν η όλη πολιτική που άσκησε σαν κυβέρνηση για το ζήτημα των ναρκωτικών ουσιαστικά έστρωνε το δρόμο για να γιγαντωθεί η κοινωνική ανοχή στα ναρκωτικά και την εξάρτηση από αυτά. Η πολιτική που άσκησε η προηγούμενη κυβέρνηση ουσιαστικά ναρκοθέτησε ακόμα περισσότερο την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία, αφού με την κοινωνική ανοχή για τα ναρκωτικά εξοβελίζεται στον νεανικό και γενικό πληθυσμό το κίνητρο για τη θεραπεία. Δεν υπάρχει μήπως σήμερα συμφωνία όλων των αστικών κομμάτων με τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά, λες και υπάρχουν σκληρές και μαλακές αιτίες που στρέφουν ένα νέο άνθρωπο στη χρήση και στην εξάρτηση. Για μας ακόμα σημασία δεν έχει στη χρήση ή την εξάρτηση η χημική υπόσταση της ουσίας, αλλά οι συνέπειες σε ό,τι αφορά την αποξένωση του ανθρώπου από το κοινωνικό σύνολο ή από κοινωνικοποίησή του, από τον ίδιο τον προσδιορισμό του δηλαδή, μέσα στην ίδια την κοινωνία. Δεν υπάρχει μήπως σήμερα συμφωνία όλων των αστικών κομμάτων στην νομιμοποίηση των ναρκωτικών με αιχμή στην κάναβη? Έχουν προσδώσει στην κάναβη διάφορες ιδιότητες γιατί τους ενδιαφέρει η νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης, όπως λένε, της κάναβης. Δηλαδή να αποδεχτούμε σαν τρόπο διασκέδασης τη φυγή από την πραγματικότητα. Ξέρουν πολύ καλά και τι κάνουν και που στοχεύουν.
θέλουν το λαό και την νεολαία στο περιθώριο και στη μαστούρα του συστήματός τους του καπιταλισμού. Θέλουν τον νέο άνθρωπο να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι στα δεινά που του ετοιμάζουν. Ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη από την κάναβη και όχι για την εξάρτηση και την αύξηση της χρήσης από τον νεανικό πληθυσμό. Η βάση της συμφωνίας τους είναι στην αποδοχή της ναρκοκουλτούρας ως τρόπο ζωής. Κόπτονται όλοι για το ατομικό δικαίωμα στη χρήση ναρκωτικών, απομονώνοντας τις κοινωνικές αιτίες που στρέφουν ένα νέο άνθρωπο στα ναρκωτικά, αφού ήδη του έχουν καταπατήσει με την πολιτική τους κάθε άλλο δικαίωμα στη μόρφωση, στην ψυχαγωγία, στην υγεία, στην εργασία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Από αυτή την κοινή αφετηρία συμφωνούν όλα τα άλλα αστικά κόμματα και φάνηκε και στη χτεσινή ψηφοφορία στην Βουλή, στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Δεν τους ενδιαφέρει ο χρήστης απλά να μην ενοχλεί και να μην είναι ορατός τους μιας, να μην χαλάει τη μόστρα της Αθήνας για να γίνει το κέντρο ακόμα πιο θελκτικό στις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου. Αυτή είναι μια πλευρά που δεν πρέπει να την αφήνουμε στην άκρη. Η ίδια η αποδοχή των χώρων εποπτευόμενης χρήσης δεν είναι ένα καινούριο θέμα. Δεν βγήκε χτες με την τροπολογία που έβαλε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και που διευρύνει τους φορείς που μπορούν να τις κάνουν περνώντας σε αρμοδιότητα και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Από το 2013 άνοιξε τη συζήτηση η Νέα Δημοκρατία και το 2018 νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει όχι μόνο την αντίληψή τους για τις εξαρτήσεις, αλλά κυρίως πώς θέλουν τον άνθρωπο έξω από την κοινωνική ζωή και δράση. Με την αποδοχή του θανάτου, το ΚΚΕ δεν θα συμβιβαστεί. Με τις δυνάμεις του, στο κίνημα, στην Βουλή, στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, θα αντιπαλέψει την εφαρμογή αυτής της αρνητικής εξέλιξης. Με την πολιτική τους, διαδοχικά, όλες οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν έχουν ρίξει πολύ νερό στο μήλο ώστε και τα ναρκωτικά να αθωωθούν στην κοινωνική συνείδηση και κυρίως στους νέους ανθρώπους, αλλά και να απαξιωθεί κάθε κίνητρο για θεραπεία. Η πολιτική που διαδοχικά έχουν ασκήσει οι κυβερνήσεις στη χώρα μας για το ζήτημα των ναρκωτικών, προτάσσοντας τη μείωση της βλάβης, έχει αποτύχει. Πρώτα έφεραν τα προγράμματα με υποκατάστατα ηρωίνης, με μεθαδόνη, βουπρενορφίνη. Μετά γενίκευσαν αυτά τα προγράμματα υποκατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα φέρνουν τους χώρους εποπτευόμενης κρίσης και ετοιμάζονται για τα προγράμματα με υποκατάστατο της ηρωίνης στο σπίτι ή από τα φαρμακεία. Τελικά, ποια είναι τα αποτελέσματα της μείωσης της βλάβης που εδώ και 20 χρόνια έχει γίνει σημαία όλων των κυβερνήσεων και υποτίθεται και πολλών, όπως εμφανίζονται, προοδευτικών αντιλήψεων και θέσεων? Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, η οποία ήταν κυρίαρχη, υποτίθεται, αντιναρκωτική πολιτική? Ούτε η χρήση μειώθηκε, ούτε η εξάρτηση μειώθηκε, ούτε η πρόληψη αναπτύχθηκε. Σήμερα έχουμε τριπλασιασμό της χρήσης στις μαθητικές ηλικίες, στις νέες κοπέλες, στις μαθήτριες, να μπαίνουν πιο δυναμικά στη χρήση, κυρίως με χρήση χαπιών. Έχουμε τον πειραματισμό με τα ναρκωτικά, κυρίως με την κάναβη, να έχει κατέβει στα 14 χρόνια, δηλαδή από το γυμνάσιο. Ακόμα φυσικά, απέχουμε από αυτό που συμβαίνει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, που έχουν νομιμοποιηθεί τα ναρκωτικά και αυξάνεται συνεχώς η χρήση τους, όπως και η εγκληματικότητα. Και απέχουμε γιατί στη χώρα μας υπάρχουν θύλακες αντίστασης στη νομιμοποίηση και στο συμβιβασμό με τα ναρκωτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ στην Ελλάδα η μέση χρήση κάναβης στο μαθητικό πληθυσμό είναι κοντά στο 9%, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοντά στο 24% και στη ΗΠΑ στο 36%. Τέτοιο είναι το αμερικάνικο και το ευρωπαϊκό μοντέλο που οραματίζονται και που θέλουν να γενικεύσουν την εφαρμογή και στην πατρίδα μας.
η ίδια η ζωή και η κοινωνική πείρα έχει δείξει ότι σε χώρες που νομιμοποιήθηκε η κάναβη ή διαμορφώθηκε ανοχή στη χρήση, έχει πολλαπλασιαστεί η χρήση από πολύ μικρές ηλικίες. Η μέση χρήση σήμερα στις μαθητικές ηλικίες στην Τσεχία φτάνει στο 54%, στη Γαλλία στο 42%, στην Ισπανία στο 39%, στη Δανία στο 38%. Εκεί οδεύει και η δική τους πολιτική και την ίδια περίοδο έρχονται και απαξιώνουν ακόμα περισσότερο τη στεγνή θεραπεία, όταν μάλιστα αυξάνονται στη χώρα μας τα αιτήματα για απεξάρτηση εφήβων από την κάναβη. Συνολικά τις εξαρτήσεις δεν πρέπει να τις βλέπεις στατικά, αλλά ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που αντικειμενικά διαρκώς εξελίσσεται, ώστε να προσαρμόσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου. Σήμερα το προφίλ του χρήστη στη χώρα μας καθορίζεται από την πολυτοξικομανία, αφού στη χώρα μας πάνω από τους 7 στους 10 εξαρτημένους κάνουν παράλληλα πάνω από 3 ουσίες. Άρα να αναρωτηθούμε πόσο αποτελεσματικό είναι το μοντέλο της διαχείρισης ουσιαστικά της εξάρτησης με τα υποκατάστατα ηρωίνης, όταν η αμυγός ηρωινομανής είναι σήμερα ένας μικρός υποπληθυσμός μέσα στο σύνολο των εξαρτημένων. Η παντελής αποτυχία της προσέγγισης με τα υποκατάστατα ηρωίνης σαν θεραπεία έχει απαντηθεί ήδη πάλι από τη ζωή. Στις χώρες της Ευρώπης η μεθαδόνη είναι η κύρια ουσία εξάρτησης για την οποία απευθύνεται σε στεγνό πρόγραμμα, όπως στη Δανία που είναι περίπου 1 στους 2, ενώ στην ίδια τη χώρα αυτή το 45% των θανάτων από ναρκωτικά έχουν σαν βάση τη μεθαδόνη. Σήμερα και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν στεγνά θεραπευτικά προγράμματα και ζητούν βοήθεια εξαρτημένοι από τη μεθαδόνη. Ξαναλέμε, σαν κόμμα στηρίζουμε και προτάσουμε τη στεγνή θεραπευτική προσέγγιση, γιατί απευθύνεται σε όλες τις ουσίες, γιατί μπορεί να απαντήσει στην εξέλιξη του φαινομένου της εξάρτησης από αυτές τις ουσίες, γιατί ενισχύει την ικανότητα του ανθρώπου να προσδιορίζεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η δική μας αντίληψη για το ζήτημα της τοξικοεξάρτησης έχει σαν βάση τη θέση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, στο κέντρο της κοινωνίας, σαν παραγωγό αλλά και συμμέτοχο στην άσκηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Η κοινωνία για την οποία εμείς παλεύουμε θέλει τον άνθρωπο και τις διευρυμένες ανάγκες του στο επίκεντρό της. Θέλει τον άνθρωπο πρωταγωνιστή και δημιουργό της ίδιας εξέλιξης. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στο περιθώριο της ζωής και της δράσης. Από αυτή τη σκοπιά, σαν κόμμα, έχουμε ανηρύνευτο μέτωπο με όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις από ψυχοτρόπες ουσίες. Η αντίληψή μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου εδράζεται στο τρίπτυχο πρωτογενής πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Δηλαδή έμφαση στην πρόληψη σε πληθυσμούς που ακόμα δεν έχουν πειραματιστεί με τις ουσίες. Στεγνή θεραπευτική προσέγγιση με τα προγράμματα υποκατάστασης να αφορούν συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως υπερήλικες χρήστες, εγκυμονούσες, και να γίνονται φυσικά αυτά τα προγράμματα ολοκληρωμένα και με την ψυχολογική υποστήριξη του χρήστη. Προβλέπουν επίσης αυτή η πολιτική ουσιαστικά μέτρα για την κοινωνική επανένταξη του χρήστη ή εξαρτημένου, όπως τη στήριξή του για εργασία, για μόρφωση, για την καταπολέμηση του στιγματισμού και άλλα. Παλεύουμε απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που αξιοποιεί την πολιτική των προηγούμενων και στο ζήτημα της θεραπείας από τα ναρκωτικά, που φαίνεται προοπτικά να οδεύει στη συνεργία δύο τελείως διαφορετικών φιλοσοφιών, της υποκατάστασης και της στεγνής θεραπείας. Γι' αυτό ζητάμε να αποσυρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Να αποσυρθεί, να μην εφαρμοστεί η υλοποίηση του άρθρου για τους χώρους εποπτευόμενης κρίσης. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης
στηρίζεται στη λογική κόστος-όφελος, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η διαχείριση του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης και κάτω από αυτή τη λογική θα πάμε για συνέργεια προγραμμάτων με διαφορετικές φιλοσοφίες. Αυτό βλέπουμε σαν βασική εξέλιξη μπροστά μας. Θέλουν δηλαδή τα στεγνά προγράμματα να έχουν ένα υποστηρικτικό ρόλο δίπλα στα προγράμματα μείωσης της βλάβης, ενώ θα ενισχύεται η είσοδος ιδιωτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στην πρόληψη και τη θεραπεία. Η πολιτική τους έχει ουσιαστικά οδηγήσει σήμερα το ΚΕΘΕΑ να έχει αποψηλωθεί από χρηματοδότηση και προσωπικό. Την τελευταία δεκαετία έχουμε μείωση της χρηματοδότησης από το κράτος κατά 25%, μείωση 7% το τελευταίο έτος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έγιναν το 2009 και μόλις 35 το 2017. Την τελευταία δεκαετία έχουν μειωθεί κατά 20% το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ και έχει γίνει καθεστώς πλέον η εργαζόμενη με μερική απασχόληση, που από το 2009 αντιπροσωπεύουν σταθερά περίπου το 11% των εργαζομένων. Είδαμε τι έγινε με τις 7 πολυδύναμες μονάδες του ΚΕΘΕΑ που έκλεισαν πριν 4 χρόνια, όταν σταμάτησε η χρηματοδότηση από τα περίφημα προγράμματα ΕΣΠΑ, αφήνοντας στον αέρα εκατοντάδες εξαρτημένους και ειδικά σε χώρους όπως η απεξάρτηση, με την ιδιαιτερότητα που αντικειμενικά έχει η σταθερή σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, φαίνεται πολύ περισσότερο από ότι αλλού, αν και είναι γενική αυτή η ανάγκη, για σταθερή μόνιμη εργασία των εργαζομένων σε αυτές τις δομές. Το κόμμα μας θα πρωτοστατήσει, όχι μόνο για να διαφυλαχτεί αυτός ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, αλλά και για να ενισχυθεί η δράση του με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους, τους θεραπευόμενους, τις οικογένειές τους, αλλά και όλη την κοινωνία συνολικά, να δώσει τη μάχη και μετά από αυτή την αρνητική εξέλιξη που είχαμε, για να μην αλλοιωθεί ο ίδιος ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ. Να μην αλλοιωθεί όμως και ο χαρακτήρας συνολικά όλων των στεγνών και των υπόλοιπων θεραπευτικών προγραμμάτων, που τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η προσέλευση σε αυτά λόγω της γιγάντωσης των προγραμμάτων υποκατάστασης. Για παράδειγμα, που αποσκοπούσε η πράξη καταστολής της αστυνομίας πριν 3 εβδομάδες σε θεραπευόμενους του 18 άνω, που είναι άλλο ένα δείγμα γραφής πώς αντιμετωπίζεται ο χρήστης που κάνει προσπάθεια να θεραπευτεί. Τα προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ και αυτά υπολειτουργούν, χωρίς το αναγκαίο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, πολλές φορές χωρίς τα αναγκαία μέσα, ακόμα και για έλεγχο της παράλληλης χρήσης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, να κατατείνουν στη θεραπεία και να λειτουργούν μόνο σε ειδικούς πληθυσμούς. Να έχουν όριο ηλικίας, να παρέχουν ολοκληρωμένη ψυχολογική υποστήριξη στο χρήστη ηρωίνης, με στόχο τη διαμόρφωση κινήτρου για ένταξή του σε στεγνό πρόγραμμα και όχι αυτό που έχουμε σήμερα, ουσιαστικά έλα, πάρε τη δόση σου και ξαναέλα την επόμενη φορά. Στην πρόληψη έχουμε πολυδιάσπαση με 73 κέντρα πρόληψης να είναι με διαφορετικό καθεστώς, χωρίς ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, με την προγραμματική σύμβαση να έχει λήξει στο τέλος του έτους και να αναμένεται υπογραφή της σύμβασης για το 2020. Με κέντρα πρόληψης να λειτουργούν με προγράμματα ΕΣΠΑ, με τα 2 υποίδρυση κέντρα πρόληψη σε Πειραιά και Ανατολική Αττική να μην λειτουργούν εδώ και 4 χρόνια. Τα κέντρα πρόληψης είναι υποστελεχωμένα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες για πρόληψη. Μάλιστα, πολλές φορές συναντούν ακόμα και προβλήματα να κάνουν πρόγραμμα σε σχολεία λόγω του θεσμικού πλαισίου ή πολλές φορές έχουμε παρεμβάσεις από δημοτικές αρχές στο επιστημονικό τους έργο. Με αυτή λοιπόν την κατάσταση που συνοπτικά περιγράψαμε,
Είναι κατανοητό ότι σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε από τη μεριά του κράτους για σοβαρή και ουσιαστική αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος της τοξικοεξάρτησης. Δεν μπορεί η αντιμετώπιση του φαινομένου να στηρίζεται στην προσφορά των εργαζομένων στους χώρους αυτούς. Χρειάζεται μια άλλη πολιτική για τα ναρκωτικά. Γιατί και η χτεσινή και η σημερινή έχει φανεί ότι είναι εξοφλημένη. Ξέρουμε ότι η διάδοση των ναρκωτικών είναι στοιχείο σύμφυτο με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο παλεύουμε εμείς να ανατρέψουμε. Ξέρουμε ότι στην κοινωνία για την οποία παλεύουμε, στο σοσιαλισμό, τα ναρκωτικά δεν θα έχουν θέση στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Γιατί ο άνθρωπος είναι ο παραγωγός του κοινωνικού πλούτου και είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής και όχι στο περιθώριο. Εμείς όμως παλεύουμε και σήμερα με ολοκληρωμένο πλαίσιο πάλης, με επιστημονικά επεξεργασμένες θέσεις που παίρνουν υπόψη όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Έχουμε πλαίσιο πάλης που έχει στο επίκεντρο τόσο το χρήστη, γιατί ξέρουμε ότι αν ο ίδιος ο χρήστης δεν αποφασίσει να αλλάξει τρόπο ζωής, δεν μπορεί να γίνει. Όμως αν το αποφασίσει, μπορεί να καθαρίσει από τα ναρκωτικά. Αλλά παράλληλα θέτουμε στο επίκεντρο το σύνολο της κοινωνίας και κυρίως τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν πειραματιστεί ακόμα με τα ναρκωτικά. Από εδώ απορρέει η ξεκάθαρη θέση, όχι σε όλα τα ναρκωτικά, όχι στον αντιεπιστημονικό ψευτοδιαχωρισμό σε σκληρά και μαλακά, η ξεκάθαρη αντίθεση με τους χώρους εμπορτευόμενης χρήσης. Η θέση μας επικεντρώνει στην ανάγκη δημιουργίας ενός πανελλαδικού ενιαίου δημόσιου φορέα, που η πρόληψη, η θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη είναι άρρηκτα δεμένες. Η θεραπεία έχει στο επίκεντρο τη φιλοσοφία του στεγνού προγράμματος, έχει στο επίκεντρο την ανάγκη αλλαγής της ζωής για να ενισχύσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις του. Γι' αυτό διεκδικούμε προγράμματα για πλήρη εργασιακή και κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων. Διεκδικούμε θεραπευτικά προγράμματα στελεχωμένο με μόνιμο και επαρκές προσωπικό. Διεκδικούμε καμιά εμπλοκή των ιδιωτών στην πρόληψη και την απεξάρτηση. Όλοι όσοι έχουν ανάγκη για απεξάρτηση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν θεραπευτικής φροντίδας. Πρέπει να ενισχυθούν οι θεραπευτικές κοινότητες στα καταστήματα κράτησης με την παράλληλη ενίσχυση των μονάδων επανένταξης των αποφυλακισμένων. Διεκδικούμε μονάδες σωματικής απεξάρτησης ενταγμένες στο δημόσιο σύστημα υγείας και στα νοσοκομεία της χώρας, όχι σαν πυροτεχνήματα σε κάποια νοσοκομεία για να υπάρχουν κάποια προγράμματα μέσω της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ που όταν τελειώνουν οι χρηματοδότηση τελειώνουν και αυτά. Η πρόληψη να έχει στο επίκεντρο τις αιτίες του προβλήματος και όχι τα αποτελέσματα της τοξικομανίας. Με πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με έμφαση στο γυμνάσιο και στη μετάβαση από το δημοτικό σε αυτό. Παράλληλα, διεκδικούμε σχολές γονέων σε κάθε Δήμο που θα εκπαιδεύουν τους γονείς στους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Για μας είναι σημαντικό επίσης να προαχθεί και η έρευνα γύρω από τα ναρκωτικά στη χώρα μας. Επιστημονική έρευνα που θα θέτει στο επίκεντρο τις αιτίες του φαινομένου και όχι όπως σήμερα που η έρευνα είναι χρηματοδοτούμενη κυρίως από τα μονοπόλια της κάναβης για να πείσουν δήθεν για τα ευεργετήματά της. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να εισαχθούν μαθήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στα πανεπιστήμια και κυρίως σε σχολές κοινωνικών επιστημών, σε ιατρικές, νομικές, παιδαγωγικές. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να έχει ασύγαστο μέτωπο με τα ναρκωτικά, τη διάδοσή τους, τον τρόπο ζωής που τα συνοδεύει. Το κόμμα μας, με τις ξεκάθαρες θέσεις του, καλεί το λαό, την νεολαία, τους εργαζόμενους στο χώρο της πρόληψης και της απεξάρτησης να ορθώσουν τείχος στην αντιναρκωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των ελληνικών κυβερνήσεων. Σας καλούμε σε μια πλατιά συσπήρωση για μια άλλη αντιναρκωτική πολιτική που θα έχει πραγματικά στο επίκεντρο τον άνθρωπο, το χρήστη, τις ανάγκες του, τη δυνατότητα που έχει για απεξάρτηση. Οι πολιτικοί που ετοιμάζουν, που συνεχίζουν, είναι ήδη ναρκοθετημένοι, γιατί είναι ενταγμένοι στις ανάγκες αυτού του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης. Από μας η άνοιξη εξαρτάται, δηλαδή από την ίδια την πάλη και την πίστη του λαού μας για ριζικότερες αλλαγές. Σας ευχαριστώ.